Ανοίγει ο δρόμος για την μεταφορά του Αλεξέη Ναβάλνη από τη Ρωσία στη Γερμανία. Παρά την αρχική τους άρνηση, οι γιατροί άλλαξαν στάση και ανακοίνωσαν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, οπότε και μπορεί να μεταφερθεί στο Βερολίνο. Αφού εξετάσαμε όλα τα στοιχεία, αποφασίσαμε να μην αντιταχθούμε στην μεταφορά του ασθενούς στη Γερμανία. Αυτή είναι η απόφαση της ιατρικής μας ομάδας. Οι σύμμαχοι του Ναβάλνη είχαν χαρακτηρίσει απειλή για τη ζωή του την άρνηση να μεταφερθεί για νοσηλεία στο εξωτερικό. Ο 44χρονος δικηγόρος και σφοδρός πολέμιος του Προέδρου Πούτιν νοσηλεύεται σε κόμμα στην πόλη Τόμσκ. Η οικογένειά του υποστηρίζει πως δηλητηριάστηκε κατά τη διάρκεια πτήσης. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει από μεταβολική νόσο, η οποία προκλήθηκε από χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ο αρχίατρος Αλεξάνδρ Μουρακόφσκι πρόσθεσε ότι ίχνη βιομηχανικών χημικών ουσιών βρέθηκαν στα ρούχα και τα δάχτυλα του ασθενούς. Μετά από αίτημα της οικογένειας, στην πόλη Τόμσκ έχει μεταβεί και η ιατρική ομάδα από το Βερολίνο. Από την πρώτη στιγμή, Γαλλία και Γερμανία προσφέρθηκαν να παράσχουν ιατρική βοήθεια, ενώ ζήτησαν να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην νοσηλεία του Ναβάλνη.